Καταρχήν θέλω να δώσω χαρακτήρα στις κοπέλες, γιατί παρά την άσχημη πιστεύω εμφάνισή μας, πήραμε το σωστό αποτέλεσμα. Οι άλλες ομάδες όταν κάνουν άσχημες εμφανίσεις χάνουν παιχνίδια. Εμείς έχουμε κατορθώσει φέτος όταν κάνουμε άσχημες εμφανίσεις να χάνουμε μόνο σετ. Βέβαια θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στις κοπέλες, νεαρές κοπέλες του Ηρακλή Κηφισιάς, γιατί αυτό που μπορούν το δίνουν και πραγματικά το μέλλον τους ανήκει. Το είπα και στον πρώτο γύρο, το ξαναλέω. Είναι ο κακός μας δαίμονας, γιατί μπαίνουν μέσα και δεν καταλαβαίνουν ούτε ΑΕΚ ούτε Παναθηναϊκό ούτε Ολυμπιακό. Μπαίνουν για να παίξουν αυτό το παιχνίδι που μπορούν να παίξουν. Εμείς κάναμε ένα καταστροφικό τρίτο σετ, αλλά θεωρώ ότι αντιδράσαμε σωστά, γιατί στον πρωταθλητισμό πρέπει να αντιδράσει σωστά. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε φτάσει για ακόμη ένα παιχνίδι να είμαστε αίτητοι και θέλουμε να πάμε μέσα στο ΜΕΤ την ερχόμενη Δευτέρα να πάρουμε και μαθηματικά τον τίτλο, ο οποίος θεωρώ ότι μας ανήκει δίκαια. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι? Νομίζω ένα βαθμό θέλει η ΑΕΚ για να εξασφαλίσει τον τίτλο. Επειδή ποτέ δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά και είμαι προπονητής βόλεϊ, αυτό που δουλεύουμε στο γήπεδο είναι να μην χάσουμε μάτς. Το έχω ξαναπεί. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ένας πόντος, ούτε δύο πόντοι, ούτε τρίποντα. Μας ενδιαφέρει το κάθε μάτς η ΑΕΚ να παίζει σαν ΑΕΚ. Κάτι που δεν κάναμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, είπαμε, πήραμε το αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα στο τέλος να κάνουμε το ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.